Σήμερα ανοίγει ένας νέος κύκλος για το Δήμο Κοζάνης. Το πρώτο λοιπόν διαζώσει Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και την Δημοτική Επιτροπή. Πολύ σημαντική και η Δημοτική Επιτροπή όπως και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ακούσει τα νόματα αργότερα. Ευχάριστο το κλίμα. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχουμε μια καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά, με υγεία. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Μετά τις γιορτές άλλωστε, νομίζω ότι όλοι χαλαρώσαμε και από εδώ και πέρα ξεκινάμε δουλειά. Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο δωμάτιο? Σήμερα ήταν μια χαλαρή μέρα. Επί της ουσίας αύριο ξεκινάμε με όλους τους διευθυντές που τους έχουμε ήδη προσκαλέσει για να μπούμε, να μπει το νερό στα βλάχια που λέμε, να μπούμε στη σειρά μας. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι το έχει ανάγκη ο τόπος μας και είμαστε εδώ και για να τα καταφέρουμε, γιατί γνωρίζουμε κιόλας. Η ενότητα έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ήταν και άλλη φορά στην αντιπολίτευση και επανέκαμψε σαν δημοτική αρχή. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που μας έταξε οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης. Θα κάνουμε αντιπολίτευση. Ταυτόχρονα όμως, επειδή έχουμε δρομολογημένο ένα τεράστιο έργο από την προηγούμενη δημοτική αρχή, θα είμαστε, πώς να το πω, οι εγγυητές ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί, ιδίως όταν μιλάμε για έργα τα οποία έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή έχουν και αναδόχους. Έτσι θα υποστηρίζουμε την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάει τον τόπο μπροστά. Καλή χρονιά, ένα ευτυχισμένο έτος, ένα 2004 δημιουργικό για όλους, με υγεία, αγάπη, ειρήνη και πάνω απ' όλα ό,τι καλύτερο για τον τόπο και για τους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης. Ξεκινάει σήμερα μια νέα δημοτική περίοδος, μια περίοδος που πενταετής, που είναι πολύ κρίσιμη. Πολλά πράγματα που θα συμβούν αυτή την περίοδο θα κρίνουν το μέλλον του τόπου. Είμαστε αποφασισμένοι σαν δημοτική κίνηση να πράξουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε ψηφιστεί από το 25% περίπου των εκλογέων του Δήμου Κοζάνης. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας εμπιστεύτηκαν και έχουμε σκοπό και στόχο να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους. Να είμαστε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, πάντοτε ενημερωμένοι, πάντοτε θετικοί, πάντοτε με την καλύτερη δυνατή διάθεση για να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα του Δήμου Κοζάνης και των πολιτών του Δήμου. Θα ασκήσουμε την κριτική μας και την αντιπολίτευση όταν πρέπει, θα συμφωνήσουμε όταν πρέπει, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε σκοπό να παράγουμε στήρα αντιπολίτευση που δεν οδηγεί πουθενά. Είμαστε θετικοί σε κάθε καλή πρόθεση και σε κάθε θετική ενέργεια που θα συμβεί από τη Δημοτική Αρχή. Τους ευχόμαστε στη Δημοτική Αρχή το καλύτερο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, πραγματικά γιατί χρειάζεται. Είναι δύσκολη καιρία, όπως είπα και πριν. Και είμαστε εδώ για να συνδράμουμε όπως εμείς μπορούμε και όπως εμείς νομίζουμε, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της δημοτικής κίνησης. Είμαστε δίπλα στη δημοτική, την καινούργια δημοτική αρχή. Θα είμαστε παρόν σε ό,τι θετικό είναι για τον τόπο, κυρίως αναπτυξιακό. Παραμένουμε στις θέσεις μας. Η θέση μας θα είναι ξεκάθαρη στο εμείς. Ό,τι έχει σχέση με το εμείς και το καλό του τόπου, θα είμαστε δροστάριδες. Ό,τι δεν μας αρέσει, το ίδιο θα συμβεί και μέσα στη δημοτική αίθουσα. Καλή επιτυχία στη Δημοτική Αρχή. Εύχομαι στην πενταετία να γίνει κάτι γόνιμο για την περιοχή, για το εμείς και όχι για το εγώ μερικό. Καταρχήν, καλή χρονιά, με υγεία, με δύναμη σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η θητεία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ήδη από την αρχή του χρόνου ότι το επόμενο διάστημα θα δυσκολέψει, να το πω έτσι, η ζωή του. Ήδη με την πρώτη του μήνα είχαμε αυξήσει τα διόδια, είχαμε τα λεγόμενα πολύχρωμα, αλλά στην πράξη κατάμαυρα και πανάκριβα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Η νέα θητεία ξεκινάει, του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινάει σε ακόμα πιο ασφικτικά πλαίσια, καθώς μια σειρά αναδιαρθρώσεις που πέρασαν και από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τον περασμένο Οκτώβριο με συνοπτικές διαδικασίες. Στην ουσία δημιουργεί, να το πω έτσι, ένα ακόμα πιο εχθρικό πλαίσιο στη Δημοτική Αρχή που ουσιαστικά έχει μια πλαστή παντοδυναμία, να το πω έτσι, να περνάει με ακόμα πιο γρήγορες διαδικασίες, παρακάμποντας και το Δημοτικό Συμβούλιο, αφαιρώντας του αρμοδιότητες με τη δημιουργία αυτού του νέου υπερόργανου της λεγόμενης Δημοτικής Επιτροπής, που στην ουσία έχει όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης ενός Δήμου.
στην ουσία διαμορφώνεται ένα ακόμα πιο εχθρικό πλαίσιο, να το πω έτσι, για τις ανάγκες του Δήμου. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, αυτό που ορκιστήκαμε και δεσμευτήκαμε να κάνουμε, να αποτελέσουμε την ίση εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, να αποτελέσουμε τη φωνή και τα αυτιά του λαού της Κοζάνης, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, με όποια θέση μας έχει δώσει ο λαός της Κοζάνης. Καλούμε το λαό, τέλος, να μην δείξει καμία περίοδο χάριτος, καμία περίοδο αναμονής, και να οργανώσει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, τον αγώνα του, την διεκδίκηση και την πάλη, όλα αυτά που έχει ανάγκη. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση, είναι φανερή και γίνεται με ανάταση της χειρός. Οπότε όποιος συμφωνεί με την εκλογή της κυρίας Παπαδοπούλου Ελένης σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείται να έψουν συνήθεια. Εδώ είμαστε... Για να τέσσερα, ναι, πρέπει. Οπότε κλαίει την πρόεδρο η κυρία Παπαδοπούλου Ελένη. Μου επιτρέψετε να καταχρηστώ και εγώ λίγο ένα λεπτό του χρόνου σας. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Κοκαλιάρη, δήμαρχο, για την επιλογή που έκανε στο προσωπικό μου για τη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά να ευχαριστήσω και εσάς που με ψηφίσατε. Και από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε ένα δημιουργικό έτος και αποτελεσματικό. Καλή δύναμη και καλή θητεία σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.